Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Φιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Μετά την τραγωδία ήρθε η ώρα των ευθυνών για το Γεροπόταμο και τις τέσσερις ψυχές που χάθηκαν, καθώς η εισαγγελία ζήτησε τη διενέργεια έρευνας. Συγκλονίζει ο πατέρας του άτυχου Κώστα Γιαννακάκη, που τόνισε ότι τώρα είναι παππούς αλλά και πατέρας του κοριτσιού που άφησε πίσω του το ζευγάρι. Νέο περιστατικό με τον ιό της γρίπης ταυτοποιήθηκε στην Κρήτη. Πρόκειται για έναν 76χρονο στην εντατική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες και δεν είχε εμβολιαστεί. Και μια μέθοδο σκέψης αποτελεί ασπίδα για το άγχος, την κατάθλιψη, τον πόνο και την υπέρταση, σύμφωνα με τους ειδικούς. Μπείτε στην κατηγορία ψυχολογία του neakrite.gr για να γνωρίσετε την ενσυνειδητότητα που μας βοηθάει να εστιάσουμε στο παρόν. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrite.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.